σε σπούκι ιστορίες, σε τρομακτικές ιστορίες, σε φαντάσματα. Ναι. Μην πάτε τότε να νοικιάσετε το σπίτι της Courtney Cox στην Καλιφόρνια. Εκεί. Το καλό που σας θέλω. Αλλιώς θα πήγαινα. Ακούστε, ηθοποιός ξεκίνησε το πρόμο της καινούργιας της σειράς, η οποία είναι μια κωμωδία τρόμου, και πήγε στο Jimmy Kimmel γυναίκα να κάνει και αυτή το πρόμο της. Ναι. Να διαφημιστεί. Και της λέει ο Jimmy Kimmel, μιας και παίζεις σε μια κωμωδία τρόμου, πιστεύεις τα φαντάσματα, πιστεύεις όλες αυτές τις παρανοϊκές ιστορίες που ακούμε κατά καιρούς? Και λέει αυτή, πιστεύω, το έχω ζήσει. Το τσιμπάει ο Jimmy, σου λέει εδώ είμαστε, έχει ζουμί υπόθεση, και ξεκίνησε να διηγείται μια ιστορία για ένα σπίτι που είχε, που είχε αγοράσει πριν πολλά χρόνια στην Καλιφόρνια, όπου λέει όταν τον νίκιασε, της είπε η μεσήτρια ότι ξέρεις εδώ πέρα είχε γίνει ένα διαζύγιο, λέει, πάρα πολύ σκληρό, δεν της είπε περισσότερες λεπτομέρειες, και το σπίτι, λέει, κάποιοι λένε ότι είναι στοιχειωμένο, γι' αυτό δεν το πουλάω κατευθείαν. Λέει αυτή, τι είναι αυτά που λέτε, κυρία μου, εγώ θα το αγοράσω. Έρε και το αγοράζει, πηγαίνουν οι φίλες της για καφέ, πηγαίνουν οι κατά καιρούς συντροφοί της, η οικογένειά της, και της λένε, κάτι νιώθουμε στο χώρο, δεν μας αρέσει κάτι, πρέπει να καθαρίσουμε την ενέργεια. Κάποιος χτύπησε την πλάτη, εδώ είμαι κι εγώ. Της λέει λοιπόν η κολλητή της, νιώθω μια παρουσία στην άκρη του κρεβατιού. Κάθεται, της λέει, μια γυναίκα. Η Courtney Cox φυσικά δεν έδινε καμία σημασία σε όλα αυτά που άκουγε κατά καιρούς από τους φίλους της, μέχρι μια μέρα που ήταν καταλυτική για την εξέλιξη της ζωής της μέσα σε αυτό το σπίτι. Παρήγγειλε delivery. Ήμουν γυναίκα, θα πάρω κάτι να φάω. Της χτυπάει λοιπόν το κουδούνι ο διανομέας. Μου πεις, και της λέει, I see dead people. Και της λέει, είσαι μόνος στο σπίτι? Λέει, αυτή είναι, μόνη μου είναι, γιατί ποιος είναι? Μην ορκίζεσαι. Είναι μια σκιά από πίσω. Δεν είσαι μόνη. Και εκεί είπε, εντάξει, δεν γίνεται όλοι να με τρολάρουνε, το πουλάω το σπίτι. Ρε παιδί μου, περίμενε, μήπως η σκιά που έβλεπε ο Ντελιβεράς ήταν της Courtney, που από πίσω έπεφτε το φως και έκανε σκιά η Courtney και είδε αυτό? Δεν γίνεται. Πού την είδε τη σκιά ο Ντελιβεράς? Υπάρχουν φαντάσματα. Φάντασμα, το είναι το φάντασμα. Ήταν φάντασμα. Με σεντόνι, άσπρο σεντόνι και τρύπε στα μάτια. Το είναι το φάντασμα των αποκριών. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάντως φαντάζομαι θα είναι πολύ βιωματική η ερμηνεία τη σε αυτό το ρόλο. Πρέπει να τη δούμε αυτή τη σειρά, να δούμε πώς όλο αυτό θα τη βοηθήσει υποκριτικά. Και ο Ρόμπι Γουίλιαμς το έχει πουλήσει το σπίτι γιατί είχε φαντάσματα, έτσι. Έγινε. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι κάτι παθαίνουν. Σοχρονιά τα παίρνει αυτά. Τέλεια.